πύργος του Καλλιμνονιούς βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού μας και οι σιρήνες ηχούν. Ήταν μια προγραμματισμένη διαδικασία. Μόλις ήχησαν οι σιρήνες πάνω από το Δήμο και αυτό συνέβη σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα. Είναι στα πλαίσια της άσκησης Παρμενίων. Το Καλλιμνός News το είχε αναφέρει, είχε κάνει την δημοσίευση ότι 11 η ώρα ακριβώς θα ηχήσουν οι σιρήνες σε όλη τη χώρα στα πλαίσια της άσκησης Παρμενίων. Και τα ακούσαμε, βέβαια ο θόρυβος είναι σοκαριστικός, οφείλουμε να πούμε, αλλά ήταν μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Περισσότερο, Μπέτη, αυτός ο ήχος θα ανατριχιάζει, ναι, τους ηλικιωμένους, ναι, να το πω, ναι, αυτοί, ναι, που έζησαν, ναι, καταστάσεις παλιά σε πολέμους, δύσκολες στιγμές, όπου αυτός ο ήχος πραγματικά ήταν σοκαριστικός και ανατριχιαστικός. Εμείς να ελπίσουμε όλα να από τώρα και πίσω να είναι η ειρήνη, να κυριαρχεί στη ζωή όλων των κρατών, αν είναι δυνατόν, που δεν είναι. Ακούμε πάλι τις σιρήνες να ηχούν, τη δεύτερη φορά. Ναι, σοκαριστικός ο ήχος. Είναι η αλήθεια. Αλλά να μην ανησυχούμε, είναι, ναι, είναι, στα, είπαμε, πλαίσια της άσκησης Παρμενίων.